Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΔΙΕ χαιρετίζει θερμά τη σημερινή μαχητική εκδήλωση εδώ στην Αλεξανδρούπολη, που λαός και νεολαία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαδηλώνουν την αντίθεσή τους στη μετατροπή της περιοχής σε Αμερικανονατοϊκό ορμητήριο επεμβάσεων και πολέμων. Καταδικάζουμε την απόβαση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της άσκησης πρόβας πολέμου Atlantic Resolve για την περικύκλωση της Ρωσίας. Αυτές τις μέρες τα αποβατικά στρατεύματα καταπατούν τη γη της Θράκης. Αναπτύσσονται 1.000 στρατιωτικά οχήματα και 120 ελικόπτερα, περισσότεροι από 400 αξιωματικοί του Αμερικανικού στρατού σε μια πολεμική επιχείρηση κατά των λαών, ρίχνοντας τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες και το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Είμαστε εδώ με τη δύναμη που μας δίνει η δίκαιη υπόθεση που υπηρετούμε. Ορθώνουμε το ανάστημά μας και απαιτούμε ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Χαιρετίζουμε τις Επιτροπές Ειρήνης, τα Εργατικά Σωματεία, τους φορείς του λαϊκού κινήματος της περιοχής, που έδωσαν τη μάχη κατά της Ευρωατλαντικής Άσκησης Defender Europe 2021, συγκρότησαν την Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Αμερικανατοϊκή βάση της Αλεξανδρούπολης και συνεχίζουν τη δράση τους. Ενημερώνουν τον λαό της περιοχής για αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις και τον καλούν να πάρει μέρος στον αγώνα. Εδώ είναι η θέση του κάθε ενός και της κάθε μιας, γιατί κανείς δεν μπορεί να μείνει θεατής στο έγκλημα που γίνεται, στη μετατροπή δηλαδή της Αλεξανδρούπολης, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε υπεριαλιστικό ορμητήριο. Η σημερινή μας συγκέντρωση είναι ένα ακόμα βήμα για την καλή οργάνωση και παραπέρα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λαός μας μπορεί να βάλει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Η υποκρισία δεν θα περάσει. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που μετά το 1974 έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία νέων βάσεων, που επιχείρησε να ξεπλύνει τον Αμερικάνικο εμπεριαλισμό. Άνοιξε το λεγόμενο στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ. Διαπραγματεύτηκε την επέκταση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις. Προετοίμασε το έδαφος για την ένταξη της Αλεξανδρούπολης στο δίκτυο των υποδομών που στηρίζουν τον Αμερικανοατοϊκό σχεδιασμό. Σήμερα, το μόνο που έχει να καταλογίσει στην κυβέρνηση είναι ότι δεν παζάριψε τα κατάλληλα ανταλλάγματα. Για αυτή τη βρώμικη δουλειά που πρόσφερε στον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό, ο Αμερικανός πρέσβης Πάιερ τους έδωσε επανειλημμένα συγχαρητήρια. Από το ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη σκυτάλη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και απογείωσε την εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προχώρησε στην ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας, ενίσχυσε τη βάση της Ούδας, δημιούργησε νατοϊκές βάσεις στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο της Μαγνησίας, υπέγραψε την επιθετική Ελληνογαλλική Συμφωνία και ετοιμάζεται να στείλει ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στο Σαχέλ της Αφρικής. Προώθησε μια σειρά από στρατιωτικές συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ και το κράτος που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό. Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες και ο λαός θα τις καταλογίσει. Φίλες και φίλοι, η βάση της Αλεξανδρούπολης καταχωρήθηκε πια στο χάρτη με τις Αμερικανατοϊκές εγκαταστάσεις στη χώρα μας από το 2019. Αναβαθμίζεται μετά την πενταετή και στη συνέχεια ορίστου διαρκείας ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας, ενισχύεται ο ρόλος της στα δολοφονικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Βορρά. Είναι και αυτή εργαλείο του επικίνδυνου δόγματος ΝΑΤΟ 2030, της στρατηγικής της λογοσυμμαχίας για την επόμενη δεκαετία, για να είναι ετοιμοπόλεμη να παρεμβαίνει σε όλη την υδρόγειο. Η περιοχή της Θράκης και ειδικά η Αλεξανδρούπολη παίζει κομβικό ρόλο στους Αμερικανοατοϊκούς σχεδιασμούς. Πρόκειται για μια περιοχή σε νευραλγική θέση, από την οποία διέρχονται ενεργειακή αγωγή, δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων. Προσφέρει διευκολύνσεις για ταχεία και ευκολότερη πρόσβαση στα Βαλκάνια και από εκεί στην Ανατολική Ευρώπη, στη συνοριογραμμή με τη Ρωσία. Βρίσκεται δίπλα στην Τουρκία και έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα κέρια σημασίας στενά των Δαδανελίων τη ρωσική έξοδο προς τη Μεσόγειο. Παράλληλα, στην Καβάλα δραστηριοποιείται
Αμερικάνικος Όμιλος στα κοιτάσματα του Πρίνου, ενώ προχωρά με ταχύς ρυθμούς η διαπραγμάτευση για το ξεπούλημα του λιμανιού και τη στρατιωτική του αξιοποίηση. Την ίδια στιγμή, η παραχώρηση διευκολύνσεων στο πετροχώρι στη Ξάνθη, η ύπαρξη ευρωατλαντικών υποδομών στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκής, ενισχύει το αμερικανικό αποτύπωμα στην περιοχή, συγκροτώντας στην ουσία μια αποτελεσματική δύναμη κρούσης, ικανή να ανταποκριθεί οποτεδήποτε απαιτηθεί στους αμερικανοτοϊκούς πολεμικούς σχεδιασμούς στα Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα, Περσικό Κόλπο, Κεντρική Ευρώπη, Βόρεια Αφρική. Ο ρόλος που καλείται να παίξει η Αλεξανδρούπολη φαίνεται και από την τωρινή άσκηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλη η περιοχή έχει μπει στην υπηρεσία των υπεριαλιστικών σχεδίων. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το αεροδρόμιο, οι αυτοκινητόδρομοι, το σιδηροδρομικό δίκτυο, όλες οι κρίσιμες πολιτικές υποδομές, προκειμένου να επιτευχθεί μεταφορά τεράστιου πολεμικού υλικού και στρατιωτικών δυνάμεων. Από αυτό προκύπτει βέβαια και η προκλητική παρουσία μιας σειράς υψηλόβαθμων αμερικανονατοϊκών αξιωματούχων στην περιοχή. Ο κάθε ένας μπορεί να καταλάβει πως η μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε ενεργειακό, διαμετακομιστικό και στρατιωτικό κόμβο σε μια σούδα του Βορρά, όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Αμερικανός πρέσβης Πάιαρ, όχι μόνο δεν είναι προς όφελος του λαού της περιοχής, αλλά αντίθετα στρώνει το δρόμο για μεγάλες περιπέτειες και κινδύνους. Η Αλεξανδρούπολη, η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία γίνεται στόχος αντιπίνων και αυτό είναι ανάγκη να κατανοηθεί πλατιά και από τους πιο διστακτικούς, από τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες που ακόμα προβληματίζονται. Το σύνθημά μας είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Αλεξανδρούπολη, λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο των υπεριαλιστών. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση και τα άλλα ανατολικά κόμματα αναμασούν καθημερινά και προβάλλουν τη λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας και της περιοχής. Προκαλούν. Γιατί η λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού μας. Υπηρετεί τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, των μεγάλων συμφερόντων, που είναι αδίστακτα προκειμένου να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από τη λία των πολεμικών εστιών που μένονται στην ευρύτερη περιοχή. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η κυβέρνηση, τα άλλα αστικά κόμματα και επιτελεία επιχειρούν να παραπλανήσουν το λαό λέγοντας ότι η μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε ορμητήριο των Αμερικανοατοϊκών συμβάλλει τάχα στην ειρήνη, στην ασφάλεια, στη σταθερότητα στην περιοχή. Καλλιεργούν το μύθο ότι η ύπαρξη των Αμερικανοτοϊκών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη λειτουργεί αποτρεπτικά δίθεν στην τουρκική επιθετικότητα. Λένε ψέματα. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι όσο η Ελλάδα εμπλέκεται βαθιά στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, εντείνεται ο ανταγωνισμός με την Ανατολική Τουρκία. Οι αστικές τάξεις και κυβερνήσεις των δύο κρατών αντιπαρατίθεται σε ένα πολύ επικίνδυνο ανταγωνισμό που κρίνονται μεγάλα συμφέροντα. Μετά από την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις του 1990, η τουρκική Εθνοσυνέλευση κήρυξε το Κάζους Μπέλι, την αιτία πολέμου, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, όπως προβλέπει ως δυνατότητα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Ακολούθησε η κρίση των ημείων, πολύχρονες παραβιάσεις στο εναέριο και θαλάσσιο χώρο, αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης και των συνόρων, εργαλειοποίηση των προσφύγων, των ξεριζωμένων από τους υπεριαλιστικούς πολέμους και τη φτώχεια. Πολλές φορές διαμορφώθηκαν, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, όροι για θερμό επεισόδιο. Όλα αυτά κάτω από τη μύτη των αποκαλούμενων συμμάχων. Αυτή είναι η πραγματικότητα που τεινάζει στον αέρα τους ισχυρισμούς των δυνάμεων του ευρωατλαντισμού. Καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προχθές η Ισπανική κυβέρνηση υπέγραψε με την τουρκική στρατιωτικές συμφωνίες. Έχει αναλάβει την ευθύνη για το χτίσιμο τουρκικού αεροπλανοφόρου. Αυτό που κρίνει είναι τα δικά του συμφέροντα. Αυτό κάνουν η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος τους είναι να ενισχυθεί η στρατηγική σχέση με την Τουρκία, να ενισχυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, να περιοριστούν οι ρωσοτουρκικές σχέσεις, να υλοποιηθεί η απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. Στόχος τους είναι να διαμορφωθούν οι όροι για οδυνηρό συμβιβασμό,
να γίνει πράξη η συνεκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου στην Ανατολική Μακεδονία, στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, και στο παζάρι έχουν μπει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, προωθεί τη διχοτόμηση της Κύπρου. Η κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα, οι εκπρόσωποι τους στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση, προσπαθούν να κοροϊδέψουν το λαό, μιλούν για τα λεγόμενα τις σταθμιστικά ωφέλη. Καλούν τις λαϊκές οικογένειες, τους νέους και τις νέες, να αποδεχτούν την πρόταση για μετατροπή της Αλεξανδρούπολης, της Τράκης, σε πολεμικό ορμητήριο, να μπει ο λαός σε μεγάλους κινδύνους και τους υπόσχονται ειρωνικά ότι θα έχουν και κάποιο οικονομικό αντίτιμο. Οι ανοησίες αυτές έχουν διαψευστεί από τις περιοχές που έχουν ήδη στρατιωτικές βάσεις και ο λαός γνωρίζει ότι δεν υπάρχει αντισταθμιστικό όφελος από την εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Υπάρχουν μόνο βάσανα και διαρκώς αυξανόμενοι κίνδυνοι. Να σκεφτεί ο κάθε ένας και η κάθε μια ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται πάνω σε μια μεγάλη διαστάσεων ενεργοποιημένη βόμβα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν πάρουμε υπόψη πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επιδεινώνονται, τα Βαλκάνια βράζουν. Από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα συγκεντρώνονται νατοϊκές δυνάμεις στα σύνορα με τη Ρωσία. Στη συνοριακή γραμμή Ουκρανίας-Ρωσίας, χιλιάδες στρατιώτες βρίσκονται σε πολεμική διάταξη, κλιμακών και αντιπαράθεση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Τα βρώμικα παιχνίδια των υπεριαλιστών της εμπλοκής της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς δεν θα περάσουν. Βορβάλισαν την περιοχή με μεγάλα, ψεύτικα λόγια για τον ενεργειακό αγωγό ΤΑΠ, αλλά οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, χρυσοπληρώνουν το ρεύμα, το φυσικό αέριο, υποφέρουν από την ενεργειακή φτώχεια, η ανεργία κινείται σε υψηλά επίπεδα. Η ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για την οποία κάνει λόγο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα αστικά κόμματα και από κοντά τα στηρίγματά τους στους Δήμους και στην Περιφέρεια, είναι κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, που έχουν επενδύσει σε έργα υποδομής, στις μεταφορές, στην ενέργεια, σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με το λιμάνι, με τις αμερικανικές υποδομές. Αυτά, όμως, όλα είναι ξένα. Ξένα και εχθρικά προς τα συμφέροντα και τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, που μοχθεί για να τα βγάλει πέρα, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Για ποια ανάπτυξη κάνουν λόγο, όταν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της περιοχής εν μέσω αναζωοπήρωσης του τέταρτου κύματος της πανδημίας δίνουν άνεση μάχη εξαιτίας των δραματικών ελλείψεων σε υποδομές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό? Τι ανάπτυξη είναι αυτή όταν στον 21ο αιώνα και με την επιστήμη και την τεχνολογία να έχουν κάνει άλματα, ο λαός της περιοχής δεν βρίσκει κρεβάτι σε μεθ, διασωληνώνονται σε απλές κλίνες, πεθαίνοντας την κυριολεξία στο δρόμο? Τώρα έχει βγει και στη δημοσιότητα ο κρατικός προϋπολογισμός που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτή η τραγωδία στο δημόσιο σύστημα υγείας, μειώνουν τους πόρους από το δημόσιο σύστημα υγείας και αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Συναγωνιστές και συναγωνίστρες, μπορούμε να αποδομήσουμε, να διαλύσουμε όλους αυτούς τους άθλιους ισχυρισμούς που διοχετεύουν μεγάλα συμφέροντα, που επωφελούνται από την παραπέρα πρόσδεση στα σχέδια του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού που δουλεύουν για την ανοχοποίηση του λαού μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι πολύμορφες παρεμβάσεις, οι πρωτοβουλίες, οι μαχητικές κινητοποιήσεις όλου του προηγούμενου διαστήματος που πραγματοποιήθηκαν και εδώ στη Θράκη αγκάλιασαν πολλούς εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, νεολαία, και φανέρωσαν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι ο λαός της περιοχής ανησυχεί. Απέδειξαν ότι κόντρα στην ομοφροντία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων του ευρωατλαντισμού που υπηρετούν πιστά την επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής, υπάρχει ένα ρεύμα αντίστασης από το λαό που μπορεί να δυναμώσει αποφασιστικά ακόμη περισσότερο στο επόμενο διάστημα. Αυτό διαπιστώνεται από τους αγώνες σε όλη τη χώρα, στην Αττική, την Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει νατοϊκή βάση και στρατηγείο. Οι κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής δίνουν την πιο αποφασιστική απάντηση στη λογική του «δεν γίνεται τίποτα». Η πρωτοπόρα αυτή δράση που συνδέει την καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας με τα ζητήματα της εμπλοκής στους πολεμικούς σχεδιασμούς που σημαδεύει την καρδιά του προβλήματος, το σύστημα δηλαδή της εκμετάλλευσης, είναι αυτό που φοβίζει και ενοχλεί. Η κυβέρνηση, τα κόμματα του ευρωατλαντισμού, τα στηρίγματά τους σε τοπικό επίπεδο μετράνε αυτή τη λαϊκή πάλη.
Δεν είναι τυχαίο που επιχειρούν να επιβάλλουν σιγήνε πρωταφείου και εντείνουν την καταστολή. Δεν είναι τυχαίο που επιβάλλουν πρόστιμα σε αγροτικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, σε φορείς του κινήματος εδώ στην περιοχή για κινητοποιήσεις, ακόμα και για φυσοκολλήσεις. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, και από αυτό εδώ το βήμα σήμερα, απευθύνουμε πλατή αγωνιστικό κάλεσμα στο λαό της περιοχής για να μπουν νέες δυνάμεις στη μάχη που δίνεται ενάντια στη στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη, στις νατοϊκές στρατιωτικές ασκήσεις ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις, στην επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές στο εξωτερικό. Ο λαός ενωμένος θα δείξει τη δύναμή του και μέσα σε αυτό το κίνημα οι εργαζόμενοι της μειονότητας μπορούν να εκπληρώσουν σημαντικό ρόλο. Να δώσουμε οργανωμένη απάντηση στον εθνικισμό, το δηλητήριο της έκφρας που καλλιεργείται συστηματικά και αποσκοπεί στη διαίρεση των λαϊκών δυνάμεων, στην αποδυνάμωση της πάλης τους. Καλούμε όλους αυτούς που ακόμα διστάζουν να πάρουν τη θέση τους σε αυτό το μεγάλο αγώνα. Να μην δεχτούν να σουλατσάρουν αμερικανονατοϊκά άρματα μάχης στις αλάνες που παίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Να μην περνάνε από τους δρόμους της πόλης που μεγάλωσαν, εργάζονται και ζουν οι ερπίστριες και τα μεταγωγικά των μακελάριδων των λαών που ακονίζουν τα νύχια τους για να μετοκυλήσουν άλλους λαούς. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στη νέα γενιά που μορφώνεται, δουλεύει, μοχθεί για να τα βγάλει πέρα, ζώντας από πρώτο χέρι την επίθεση στη ζωή, στα δικαιώματά τους και υπονομεύεται το μέλλον τους. Απευθυνόμαστε στους νέους που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και έρχονται αντιμέτωποι με την πιο επικίνδυνη προσπάθεια εξοραϊσμού των επιθετικών σχεδίων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους καλούμε στον δρόμο του αγώνα. Υπηρετούν τη θητεία τους για να υπερασπίζονται το λαό και τα δικαιώματά τους και όχι για να παρέχουν υπηρεσίες στη δολοφονική αμερικανονατοϊκή μηχανή. Είμαστε σίγουροι και έχει αποδειχθεί ότι η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά. Ακόμη πιο μαχητικά, ακόμα πιο μαζικά, να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, να σχεδιάσουμε την παρέμβασή μας στο επόμενο διάστημα, φτάνοντας παντού. Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο, πανεπιστήμιο, σε κάθε γειτονιά και χωριό, παλεύοντας για την επεμπλοκή της χώρας από τα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να κλείσει βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, να κλείσουν όλες τις στρατιωτικές βάσεις, να κυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, όλες οι υπεριαλιστικές συμφωνίες. Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν. Όχι στον Ευρωστρατό. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς και στα αντιπεριαλιστικά κινήματα της περιοχής. Ο ελληνικός λαός δεν έχει τίποτα να μοιράσει με τον τουρκικό λαό, με τους λαούς της περιοχής. Αντίθετα, η κοινή πάλη είναι αυτή που θα δώσει περισσότερη δύναμη ενάντια στον κοινό αντίπαλο, στους εκμεταλλευτές, στους μακελάριδες των λαών. Έχουμε εμπιστοσύνη στην εργατική λαϊκή δύναμη και αυτή μπορεί να βάλει τη σφραγίδα της εξελίξης. Να συμβάλλει ώστε να ανοίξει ο δρόμος για έναν κόσμο με πραγματική ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, αμοιβέ επωφελείς σχέσεις μεταξύ των λαών, μακριά και έξω από τις λοικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή.